Γεια σας φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 13 Μαρτίου, η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της και σας καλωσορίζουμε στη διπλή κλήρωση που γίνεται σε ζωντανή σύνδεση από το στούντιο του ΟΠΑΠ. Απόψε, το Τζόκερ δίνει στην πρώτη κατηγορία 900.000 ευρώ και το πρώτο αντίστοιχα μοιράζει 530.000 ευρώ. Πρωτού όμως περάσουμε στο σημερινό μας καλεσμένο, πάμε να μάθουμε τα ποσά από το Γιάννη Κορδόνη. Γιάννη μου, καλησπέρα, σ' ακούμε. Καλησπέρα Φωτεινή, ξεκινάμε με Τζόκερ που σήμερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 900.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις οι νικητές θα μοιραστούν 131.837 ευρώ και 57 λεπτά και στην τρίτη κατηγορία 4-1 κάθε νικητής θα πάρει 2.500 ευρώ. Ακριβώς. Μάθαμε τα ποσά του Τζόκερ και πάμε να μάθουμε και τον απόψινό μας καλεσμένο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα παιδιά που έχουν ταλέντο και έφεση στην επιστήμη της χημείας και καταφέρνουν να διακριθούν στο συγκεκριμένο τομέα. Κοντά μας ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, ο κύριος Λάμπρος Φαρμάκης. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Και εμείς μας καλέσατε. Λοιπόν, χημεία. Θα μιλήσουμε για ένα αγαπημένο μάθημα που μπορώ να πω ότι δεν είναι και πολύ αγαπημένο μου μάθημα όταν ήμουν μαθήτρια. Ήμουν πιο πολύ των θεωρητικών μαθημάτων. Και των περισσότερων μαθητών δεν είναι. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι υπάρχει μια μεταστροφή. Ίσως οφείλεται στον καινούργιο τρόπο διδασκαλίας της χημείας. Ποια είναι η άποψή σας? Πάντοτε ο τρόπος διδασκαλίας προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής. Αλλά πλέον γίνεται αντιληπτό ότι και η ίδια η χημεία, με τις άπειρες εφαρμογές που έχει στην καθημερινότητα, καθορίζει την ίδια την ποιότητα της ζωής. Άρα πλέον είναι μεγαλύτερο και το ενδιαφέρον των ίδιων των παιδιών να γνωρίσουν κάποια πράγματα καλύτερα και από κοντά. Γι' αυτό και εσείς έχετε δημιουργήσει κάποιους διαγωνισμούς. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτούς τους πολύ ωραίους διαγωνισμούς που κάνετε? Έχουμε καθιερώσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας, ο οποίος γίνεται για 28η χρονιά φέτος. Μάλιστα είναι το επόμενο Σάββατο 22 Μαρτίου. Στον οποίο συμμετέχουν εθελοντικά μαθητές της δεύτερης και της τρίτης τάξης του Λυκείου και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας πάντοτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία και πάμε κατευθείαν στην επιτροπή μας. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για χημεία. Εμείς θα συνεχίσουμε την κλήρωσή μας, τις κλήρωσεις του Τζόκερ και του Πρώτου. Κυρία Κουταλά, είμαστε έτοιμοι? Καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των κληρώσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Φαρμάκη, ξεκινάμε την κλήρωση του Τζόκερ. Αφού βέβαια κάνετε κάτι πάρα πολύ απλό. Όχι πείραμα, απλό. Θα πατήσετε το κουμπί. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Πολύ ωραία. Καλή τύχη σε όλους. Γιάννη μου, πώς τα πήγαινες με τη χημεία? Μπορώ να πω αρκετά καλά, Φωτεινή. Μπράβο. Λοιπόν, έχει ενεργοποιηθεί η κληροτίδα μας, 45 μπαλάκια είναι μέσα και πάμε να βρούμε τους 5 τυχερούς αριθμούς για σήμερα. Πρώτο μπαλάκι, αριθμό 44. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι? Δεν θέλετε να μας πείτε για τους διαγωνισμούς? Βέβαια, η Ένωση Ελλήνων Χημικών στέλνει την εγκύκλιο νωρίς στα σχολεία που καλούμε τα παιδιά να συμμετέχουν. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 30. Ταυτόχρονα στέλνουμε και μία αφίσα όπου ενημερώνουμε τα παιδιά για τη διαδικασία. Δηλώνουν συμμετοχή. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 14. Όλη η διαδικασία στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των συναδέλφων καθηγητών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ σημαντικό αυτό. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 23. Υπάρχει μεγάλη αποδοχή? Υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή, περίπου στα 1.500 άτομα κάθε χρόνο. Τα γραπτά διορθώνονται όλα στην έδρα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 41. Έτσι διασφαλίζουμε την αξιοπιστία μας και την αξιοκρατία. Οι 15 καλύτεροι από τη Δευτέρα Λυκείου και οι 15 καλύτεροι από την Τρίτη Λυκείου βραβεύονται για τις επιδόσεις από την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Οι 5 τυχεροί αριθμοί λοιπόν είναι εδώ. Θα ήθελα να μας διαβάσετε. 44, 30, 14, 23 και 41. Αυτοί λοιπόν οι 5 τυχεροί αριθμοί και εμείς περιμένουμε μεγάλη αγωνία τον απόψινό αριθμό Τζόκερ και βέβαια θέλω να πω, είναι και τα θέματα είναι δύσκολα ή ανήκουν στην κατηγορία της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου? Καλύπτουν την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή στο σχολείο, αλλά φροντίζουμε πάντοτε να είναι αυξημένο επίπεδο για να προετοιμάζει τα παιδιά και για τις ερχόμενες εξετάσεις που έχουν στα σχολεία. Και βέβαια να πούμε ότι όσοι τελικά πετυχαίνουν, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν, έτσι. Οι 6 καλύτεροι από την Τρίτη Λυκείου και οι 4 καλύτεροι από τη Δευτέρα Λυκείου εκπαιδεύονται μετά από κάποιο τμήμα χημείας σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Και συνέχεια οι τέσσερις καλύτεροι από αυτούς συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Χημίας που γίνεται κάθε χρόνο κάπου στο εξωτερικό. Φέτος είναι στο Ανόη, στο Βιετνάμ. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με όλα αυτά έχει αδειάσει η κληροτίδα μας. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον απόψινό αριθμό Τζόκερ, Γιάννη. Ακριβώς έτσι είναι, Φωτεινή. Η κληροτίδα έχει αδειάσει. 20 μπαλάκια μπήκαν τώρα μέσα από το 1 μέχρι και το 20. Πάμε να βρούμε τον αριθμό Τζόκερ που σε συνδυασμό με τους 5 αριθμούς που ήδη έχουμε θα οδηγήσει τους νικητές στις 900.000 ευρώ της πρώτης κατηγορίας. Τζόκερ λοιπόν για σήμερα, αριθμός 6. Η αγωνία δεν κράτησε πολύ. Τα τυχερά μας νούμερα είναι, κύριε Φαρμάκη. 44, 30, 14, 23, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 6. Επαναλαμβάνω με αριθμητική σειρά. 14, 23, 30, 41, 44, αποψινός αριθμό Τζόκερ 6. Περνάμε αμέσως στην επόμενη κλήρωση, την κλήρωση του πρώτου. Γιάννη, πες μας τα ποσά. Στην πρώτη κατηγορία, το πρώτο θα μοιράσει 530.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, με 6 σωστές προβλέψεις, κάθε νικητής θα πάρει από 25.000 ευρώ. Και στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν 2.500 ευρώ. Αυτές ήταν οι κατηγορίες για την κλήρωση του πρώτου και τώρα θα αναζητήσουμε τον τυχερό επταψήφιο αριθμό, αφού ο κύριος Φαρμάκης πατήσει άλλη μια φορά το κουμπί. Θα πούμε και πάλι καλή επιτυχία σε όλους. Ενεργοποιήθηκε έτσι και η δεύτερη κληρωτίδα μας για σήμερα, η κληρωτίδα του πρώτου. Πάμε να βρούμε τους 7 τυχερούς αριθμούς. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 5. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 2. Τρίτο μπαλάκι και πάλι ο αριθμός 2. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 4. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 2. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 9. Και τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 4. Ο τυχερός επταψήφιος αριθμός είναι... 5, 2, 2, 4, 2, 9, 4. Επαναλαμβάνω τον τυχερό αριθμό. 5, 2, 2, 4, 2, 9, 4. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι, δύο υποψινές κληρώσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Φαρμάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Καλά. Και πριν σας καληκτήσουμε, να θυμηθούμε τους αριθμούς του Τζόκερ για απόψε. 14, 23, 30, 41, 44. Αποψινός αριθμό Τζόκερ 6. Μην ξεχάσετε, το Σάββατο έχουμε Λότο, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Και μέχρι την επόμενή μας κλήρωση, μεσολαβεί η Παρασκευή. Εκμεταλλευτείτε την. Καλή σας νύχτα!